εγώ να δεις, εγώ να δεις. Αυτοί δεν με γουστάρουνε, αλλά εγώ να δεις. Ο MC είναι με τις ώρες του. Άλλες φορές του βγαίνει το freestyle αβέρτα και άλλες φορές δεν του βγαίνει λέξη. Ωστόσο, σε συναυλίες πιστεύω ότι οπωσδήποτε. Εντάξει, εγώ αν ήμουν DJ θα βάζα beat από κάπου και μου στέλνει να πάρει. Αλλά αν δεν το λέει καρδιά του DJ, καταλαβες. Δεν είναι ανάγκη να ταλαιπωρεί ο MC. Άστο να πούμε, δεν είναι αυτές τις φάσεις. Είναι επειδή δεν μπορούν να το υποστηρίξουν εκείνη τη στιγμή να πούμε ότι ναι, μπορώ να κάνω. Και αυτή τη στιγμή δεν τους βγαίνει. Είναι αυτό που λένε, δεν τους βγαίνει. Μερικές φορές λένε αυτό που. Αυτό σα ζητάνε η αλεπούτα κάνει κρεμαστάρια. Δηλαδή, ποιος τον πάρει δεν μπορεί. Πιστεύω πως ναι. Δηλαδή, ναι, μάλλον έτσι θα γίνεται. Εφόσον δεν κάνει, το σνομπάρι δεν κάνει, μάλλον δεν του βγαίνει εκείνη την ώρα. Ήταν φιλοσοφία, βέβαια. Εγώ κάνω μόνο φιλοσοφία. Εντάξει, ας μην είμαστε τη φιλοσοφία. Το style είναι κάτι φοβερό. Είναι άλλη. Άμα είσαι MC, ξέρεις τι πώς είναι να κάνεις freestyle εκείνη την ώρα. Λες ότι σου βγαίνει εκείνη την ώρα για να λες σωστά, αλλά λες ωραία. Πιστεύεις ότι είναι το πιο underground στοιχείο του hip hop? Όχι. Είναι πώς το λένε. Είναι ένας εφτασμένος MC για να κάνεις ωραίο freestyle. Οι πιο πολλοί MCs κάνουν freestyle, αλλά δεν είναι φτασμένοι MCs. Δηλαδή, άμα είσαι φτασμένος MC, και ακόμα και το freestyle σου βγαίνει ένα ωραίο κομμάτι.